Νομίζω ότι σήμερα είχαμε μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση. Επιτέλους μια δημόσια συζήτηση για κάτι που στην πόλη έχει καθυστερήσει εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε κρύψει το πρόβλημα, το έχει κρύψει η αυτοδιοίκηση, το έχουν κρύψει οι εργαζόμενοι, το έχει κρύψει η διοίκηση του ΑΣΤ. Και τόσα χρόνια και οι κυβερνήσεις της χώρας δεν ανοίγαν μια συζήτηση που έπρεπε να γίνει στην πόλη εδώ και πολλά χρόνια. Χρειαζόμαστε συγκοινωνίες και δεν μπορεί να έχουμε κάθε φορά ένα σοβαρό πρόβλημα και να εκβιάζονται οι εργαζόμενοι, να εκβιάζονται οι μαθητές, να εκβιάζονται οι έμποροι της Θεσσαλονίκης. Χρειαζόμαστε καλές συγκοινωνίες και η πρόταση που έχει καταθέσει το Υπουργείο, έτσι ώστε να έχουμε ένα δημόσιο φορέα παροχής υπηρεσιών, εξασφαλίζει ότι η πόλη θα έχει καλές συγκοινωνίες, σύγχρονες, περιβαλλοντικές, με ψηφιακή τεχνολογία και ότι οι εργαζόμενοι δεν θα χάσουν τη δουλειά τους. Οι υπόλοιπες κοινότητες που έχουν κατευθεί, που βλέπουν διεθνείς διαγωνισμούς, δεν έχουν δυνατότητα χρόνου ρήμανσης, το είπε ο Δήμος Θεσσαλονίκης σήμερα, και δεν έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν και την εργασία. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτό το γαϊτανάκι που η πόλη καθελούει τελικά να έχει επίσης εργασίας και τα λεωφορεία να είναι σταματημένα. Και δεν μπορούμε επίσης να έχουμε λεωφορεία υποβαθμισμένα που να υπάρχει μέσα μια κατάσταση αφόρητη για τους πολίτες της πόλης. Χρειάζεται η Θεσσαλονίκη να είναι μπροστά στην Ελλάδα, χρειάζεται να έχει πρωτοπορία, δεν μπορεί να καθυστερεί.